Να καλησπερίσουμε τον κύριο Παπαδάκη. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε και κύριε Αμπούη. Καλησπέρα. Κύριε Παπαδάκη, μπαίνει στο παιχνίδι λοιπόν, όπως μας είπε και η Βάλια, οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις κατά κάποιο τρόπο με τα πρόστιμα σε πολλές περιπτώσεις, αν όχι σε όλες, να είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Ναι, βεβαίως. Και μάλιστα άλλες δύο περιπτώσεις έχουμε ακόμα υψηλότερα πρόστιμα. 2.000 ευρώ σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν υποβάλλει την δήλωση που θα σας πω τώρα και 10.000 ευρώ σε περίπτωση που υποβάλλει ψευδή στοιχεία, ιδιαίτερα υψηλά. Σήμερα λοιπόν είναι η τελευταία μέρα που λήγει η προθεσμία προκειμένου ο εργοδότης να δηλώσει ηλεκτρονικά το σύνολο των εργαζομένων που πρέπει και εργάζονται σε αυτόν, όπως αναφέρατε πολύ σωστά, τα άτομα που υπάγονται σε αυτή την κατηγορία. Απαλλάσσονται βέβαια αυτοί που είναι σε άδεια, αυτοί που εργάζονται εξ αποστάσεως, κάθε είδους άδεια, έτσι. Όμως ο εργοδότης σήμερα πρέπει να δηλώσει όλους τους εργαζόμενους και αν ανήκουν σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες, να δηλώσει το λόγο σε αυτόν τον πίνακα. Κύριε Παπαδάκη, το καινούριο στοιχείο είναι ότι πλέον δεν θα πηγαίνουν επιθεωρητές στους χώρους εργασίας, έτσι δεν είναι, και ότι όλα πλέον θα γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο. Ναι, βεβαίως. Η πανδημία ενίσχυσε τις δομές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Το εργαστήριο που θα κάνει τον έλεγχο, γιατί είπαμε ότι οι εργαζόμενοι που δεν έχουν εμβολιαστεί πρέπει να πληρώσουν από την τσέπη τους το τεστ. Άρα λοιπόν, εκεί που θα το κάνουν το τεστ, είτε αυτό είναι φαρμακείο, είτε ιδιώτης γιατρός, είτε κάποια ιδιωτική δομή, πρέπει εντός 24 ώρων να αναρτήσει το αποτέλεσμα. Ο εργοδότης τώρα μέσω του συστήματος Εργάνη θα το επιβεβαιώσει και όλα αυτά διασυνδέονται μεταξύ τους με τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Δεν χρειάζεται να πάνε οι επιθεωρητές του ΣΕΠΕ ηλεκτρονικά και αυτόματα διαπιστώνεται η παράβαση. Παρέψα να πω ότι είναι διασυνδεμένο και με το αρχείο εμβολιασμού. Δηλαδή προκύπτει και ποιοι εργαζόμενοι έχουν εμβολιαστεί και άρα απαλλάσσονται από τον υποχρεωτικό διαγνωστικό. Δεν ξεφεύγει κανείς δηλαδή. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Και σε γενικές γραμμές απλουστεύεται και η διαδικασία ηλεκτρονικά πλέον, έτσι. Και γίνεται πιο περίπλοκη για τους ανεμβολίαστες. Είναι πιο αυστηρή, πιο περίπλοκη όχι τόσο για τον ανεμβολίαστο όσο για τον εργοδότη. Και όπως βλέπουμε, αυτό το ΦΕΚ δείχνει τη δυσκολία που έχουν ανεμβολίαστοι και το ΦΕΚ που βγήκε την Κυριακή βλέπουμε τα προνόμια που έχουν είτε εργαζόμενοι είτε πολίτες πλέον και έχουμε μία πορεία προς την κανονικότητα. Είδατε πως έγιναν ελαφρύτερα τα μέτρα, έχουμε πλέον περισσότερους ανθρώπους είτε στο λιανεμπόριο είτε στα σούπερ μάρκετ, δεν έχουμε πλέον ραντεβού στα κομμωτήρια. Η ζωή πάει προς την κανονικότητα, αλλά οι εμβολιαστές με τα νομοθετήματα αυτά, αυτοί που δεν έχουν προχωρήσει τέλος πάντων στον εμβολιασμό, ναι, μένουν πάρα πολύ πίσω. Μάλιστα. Να πούμε μόνο την κατηγορία των αυτών που έχουν απαλλαγή και έχουν τη βεβαίωση από την Τριμελή Επιτροπή ότι υποχρεούνται με να κάνουν τα τεστ, αλλά είναι δωρεάν. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, οπότε νέα μέτρα προς την κανονικότητα. Ακριβώς. Έτσι. Κύριε Παπαδάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.